Με λαμπρό τρόπο και κάθε επισημότητα γιορτάστηκε στη Μόσχα η 70η επέτειος από τη νίκη των συμμάχων επί της ναζιστικής Γερμανίας. Ενώπιον 20.000 θεατών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στις θυσίες των Σοβιετικών, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στις εν εξελίξει προσπάθειες, όπως είπε, για ανατροπή των παγκόσμιων γεωπολιτικών ισορροπιών. Ο εορτασμός της επετείου αποτέλεσε μια καθαρή επίδειξη της ρωσικής στρατιωτικής ισχύος, καθώς περιέλαμβανε τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση της ιστορίας με τη συμμετοχή 16.000 έφυπων και πεζοπόρων τμήματων, 200 τεθωρακισμένων και 150 μαχητικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Μεταξύ των ηγετών που παρέστησαν ήταν οι πρόεδροι της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, της Σερβίας Τόμας Νίκολιτς, της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της Κούβας Ραούλ Κάστρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπήθηκαν από τον πρέσβη του στη Μόσχα, Τζον Τεφτ. Ο Τσέχος πρόεδρος Μίλος Ζέμαν δεν παρέστη στην παρέλαση, ωστόσο ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που συμμετείχε στην τελετή κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη έξω από το Κρεμλίνο. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ θα μεταβεί την Κυριακή στη Μόσχα προκειμένου να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να καταθέσει στεφάνη. Την ελληνική δημοκρατία εκπροσώπησε η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου.